Καλημέρα σας, κύριε Χατζηδάκη, βουλευτής στη Β' Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς χθες είπατε ότι ήταν μια μέρα θλίψης και ντροπής, νομίζω, για την Ελλάδα με την υπογραφή της συμφωνίας στις Πρέσπες. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αναλάβετε την ευθύνη της διακυβέρνησης μετά τις εκλογές, αν θα κάνετε κάτι για να την ανατρέψετε. Μα γι' αυτό κάναμε την πρόταση μορφής. Ναι, αυτό δεν πέτυχε. Ακούστε, όχι. Δεν είναι ότι την κάναμε για να πετύχει ή να αποτύχει. Την κάναμε γιατί δημιουργούνται τελεσμένα, το ξεκαθαρίσαμε. Δεν την κάναμε μόνο για να θέσουμε τους βουλευτές προς των ευθυνών τους και να αναγκαστεί ο κ. Καμένος να εκφωνήσει το λόγο που εξεφώνησε. Όλα αυτά εντάξει, τα κάναμε και γι' αυτό. Το κάναμε γιατί κατά την άποψή μας δημιουργούνται τελεσμένα, άρα η κρίσιμη ημέρα ήταν η μέρα που καταθέσαμε την πρόταση της μορφής. Άρα, με συγχωρείτε, μετά το βράδυ του Σαββάτου, ό,τι έγινε, είναι τελεσμένο δηλαδή. Προειδοποιήσαμε. Σύμφωνοι, λέω, είναι τετελεσμένο, θέλω να το ακούσω αυτό, έχει ενδιαφέρον. Γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε το ύψιστο όπλο που είχαμε στη διάθεσή μας. Είπαμε σε όλους τους βουλευτές, προσέξτε, διότι δημιουργούνται τετελεσμένα. Ειδικά σε σχέση με το ΝΑΤΟ, δημιουργούνται αναντηρήτως τετελεσμένα. Διότι όλοι οι ειδικοί περί το ΝΑΤΟ λένε ότι όταν μια διαδικασία όταν ξεκινάει εκεί, δεν πάει πίσω. Να σας ρωτήσω. Επομένως, μην ρωτάτε εμάς. Ρωτήστε αυτούς που έδωσαν την εξουσιοδότηση. Ρωτήσαμε πριν, εσάς σας ρωτάμε κάτι άλλο. Το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν θεωρείτε ότι ό,τι έγινε, έγινε, δεν μπορεί πλέον να αλλάξει. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να τα δώσετε όλα για να μην υπάρχει μια τέτοια συμφωνία ντροπής κατά εσάς τον Δεκέμβριο, αν έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, δεν λέγαμε για πλάκα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας ότι υπάρχουν ένομες συνέπειες, το είπαν συνταγματολόγοι, το είπαν διεθνολόγοι, το είπαν διπλωμάτες. Η κυβερνητική πλειοψηφία δεν μας άκουσε. Ας εξηγήσει λοιπόν τώρα ο κύριος Καμένος που θα ακυρώσει τη συμφωνία εκ των υστέρων και όλοι οι υπόλοιποι που βγαίνανε και λέγανε εκ του ασφαλούς διάφορες κορώνες, τι θα κάνουν τώρα, έρχονται αντιμέτωποι με τις πράξεις τους. Άρα εσείς αν γίνετε κυβέρνηση θα ζήσετε με αυτή τη συμφωνία. Εμείς, να σας το πω αλλιώς, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε τόσο καιρό ζητώντας μια συμφωνία που να ανταποκρίνεται στις εθνικές ευαισθησίες. Δεν πιστεύουμε ότι είμαστε παντοδύναμοι, ούτε η Ελλάδα είναι υπερδύναμη, ούτε μιλήσαμε με αυτόν τον τρόπο στη Βουλή. Ξεκαθάρισα και εγώ στην ομιλία μου ότι προφανώς υπάρχει παρελθόν, προφανώς αυτό το παρελθόν δεν μπορεί να διαγραφεί, προφανώς η Ελλάδα δεν είναι υπερδύναμη για να επιβάλλει σε όλους την άποψή της, αλλά θεωρούμε ότι από την ώρα που πήγε η κυβέρνηση στο Βόρεια Μακεδονία είναι λίγο σόλικο, πώς να το πω. Δεν είναι μια συνεκτική λογική να έχεις Βόρεια Μακεδονία, αλλά να έχεις σκέτο μακεδονική γλώσσα και σκέτο μακεδονική εθνικότητα. Αυτό νομίζω που πείραξε τους Έλληνες χτες που άκουσαν από όλα τα κόμματα τις ομιλίες των Πρωθυπουργών ήταν ότι ο κύριος Ζάεφ είπε είμαστε εδώ Έλληνες και Μακεδόνες. Δεν είπε. Ναι, αλλά ξέρετε, γιατί δεν το λέει και η συνθήκη. Δεν είπε καν Βορειομακεδόνες. Συνεχώς μια ερώτηση την οποία δεν μας επαναλαμβάνω λοιπόν. Θα την πω. Εμείς λοιπόν κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Κάνουμε και τώρα ό,τι μπορούμε. Θα κάνουμε επίσης ό,τι μπορούμε και στο μέλλον. Αλλά όσο απομακρυνόμαστε από τη συνθήκη και πηγαίνουμε μήνες μετά και ακολουθούν η πρόσκληση στο ΝΑΤΟ, το δημοψήφισμα στα Σκόπια, η κύρωση από τη Βουλή των Σκοπίων, η αλλαγή του συντάγματός τους κτλ. Όσο απομακρυνόμαστε δημιουργούνται ολοένα και περισσότερα τετελεσμένα και γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να αντιμετωπίσει το θέμα. Αυτό λέμε τελείως ξεκάθαρα. Μήπως, κύριε Χατζηδάκη, τότε αφού είναι ένα τόσο μείζον θέμα, θα περίμενε κανείς από ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που στις δημοσκοπήσεις προηγείται να πει ότι εγώ κάνω ανέδωτο ή ζητάω εκλογές εδώ και τώρα ώστε να το αποφύγουμε αυτό. Ζητήσαμε εκλογές και πριν προκύψει αυτό το θέμα. Όχι, λέω εδώ και τώρα με την κυρία Γεννηματά. Τώρα με ζητάτε εκλογές. Με την πρόταση μορφής. Συγχωρείτε. Εκλογές ζητούσατε, σωστό. Τι ζητούσαμε, δηλαδή. Ξαναλέω, μην υποτιμάτε την πρόταση μορφής. Δεν την κάναμε γιατί δεν είχαμε τι να κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Ούτε την κάναμε για να φέρουμε σε δύσκολη θέση τον κύριο Καμένο. Προφανώς δεν μας χάλασε καθόλου. Δεν μας πείραξε καθόλου ότι ο κύριος Καμένος ήρθε σε δύσκολη θέση και φάνηκε η πολιτική υποκρισία των ΑΝΕΛ. Έτσι. Αλλά το κάναμε διότι θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε σε όλους και τους βουλευτές και τους Έλληνες πολίτες ότι δημιουργούνταν και δημιουργούνται τετελεσμένα τα οποία
προστίθενται το ένα μετά το άλλο, καθώς περνάνε οι μέρες και οι μήνες. Αυτό λέμε. Τώρα, τον Δημήτρη Καμένο θα τον πάρετε στη Νέα Δημοκρατία? Δεν δείχνει τέτοια θέματα. Εμάς μας ενδιαφέρουν οι ψηφοφόροι. Δηλαδή, ξέρετε, όλα αυτά τα πρόσωπα μοιάζουν εμάς τους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους κτλ. Και πιστέψτε με, είναι δευτερευούς σημασίας. Χτες, αν κάνετε μια βόλτα στις παρέες σας, θα βλέπατε ότι υπήρξε μια ενόχληση που δεν αφορά ούτε τους δεξιούς, ούτε τους αριστερούς, ούτε τους κεντρώους. Αν μιλάτε με καθημερινούς ανθρώπους, με ανθρώπους που δουλεύουν σε εστιατόρια και σε καφέ, ο τύπος ΖΑΕΒ Μακεδονία, λέτε. Με ανθρώπους που κάνουν delivery, με ανθρώπους που, ξέρετε, είναι σε βουλκανιζατέρ, σε βενζινάδικα κτλ. Που, ξαναλέω, δεν είναι ούτε δεξιοί, ούτε αριστεροί, ούτε κεντρώοι. Ο κύριος Τσίπρας απομακρύνθηκε από το μέσο Έλληνα, από το μέσο άνθρωπο. Και μάλιστα. Καλά, η εξωτερική πολιτική πάντως δεν ασκείται με αυτό. Φαντάζομαι εσείς θα το δέχεστε αυτό. Ξαναλέω. Με αν ήταν έτσι, δηλαδή, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν θα βάζε ποτέ την Ελλάδα στην ΟΠ. Είπα κάτι το οποίο ήταν πολύ σαφές. Είπα ότι την ώρα που δέχεται εκείνος Βόρεια Μακεδονία, κανονικά, με τη δική του λογική, θα έπρεπε να επιδιώξει να πετύχει Βόρεια Μακεδονική γλώσσα και Βόρεια, όπως το λένε, Βόρειοι Μακεδόνες. Και ξαναλέω, την ίδια μέρα ήρθε χτες ο κύριος Τσίπρας και είπε ότι και στο δημοψήφισμα που έκανα πριν από μερικά χρόνια έκανα λάθος. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα. Δεν ήταν αυτή η φράση του πάντως. Πρέπει να είμαι δίκαιος, πρέπει να το ρωτήσω, γιατί το είπε και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Δεν είπε αυτό. Η ουσία τώρα αυτό ήταν. Δεν είπε αυτό. Πρέπει να το διαβάσω μετά όταν τελειώσουμε τη συνομιλία μας. Τώρα όλος ο κόσμος εδώ οφείλουμε να ρωτήσουμε εσάς. Λοιπόν, εγώ λοιπόν σας λέω ότι ήρθε ο κύριος Τσίπρας ένα χρόνο, ενάμιση μετά την εκλογική του νίκη. Και τα ψέματα που είπε στους Έλληνες πολίτες και λέει είχα αυταπάτες. Έρχεται μετά το δημοψήφισμα και λέει ξέρετε θα το βλέπα με διαφορετική ματιά τώρα. Τώρα μετά από 3 χρόνια μπορεί να έρθει και να πει έκανα λάθος και με το θέμα των Σκοπίων. Πόσο θα τον πληρώνουμε άλλο τον κύριο Τσίπρα και πόσο ανεύθυνος και κυνικός μπορεί να είναι ένας πρωθυπουργός. Κύριε Χατζηδάκη, βεβαίως η διεθνής ανάγνωση της συμφωνίας που περιγράφει χθες στις Πρέσπες είναι εντελώς διαφορετική. Το ξέρετε αυτό. Άξι. Δηλαδή είστε απολύτως απομονωμένοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ξένοι προφανώς θέλουν να λύσουν αυτό το θέμα. Πάντοτε θέλανε. Ναι, αλλά εσείς επειδή είστε το κατεξοχήν τυπικά, αυτό προσδιορίζεστε ως το πλέον φιλοευρωπαϊκό κόμμα, αυτή τη στιγμή είστε απολύτως απομονωμένοι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Μα δεν θέλουμε μια λύση. Δεν θέλουμε η Ελλάδα να εμφανιστεί ως ο Ποπάη και ο Ταρζάν που όλα θα τα σφάξει και θα τα μαχαιρώνει. Δεν μίλησα έτσι. Μιλάω ότι η λύση πάσχει σε διάφορα σημεία, τα παρουσίασα στη Βουλή, σίγουρα πάσχει στα σημεία τα οποία σας παρουσίασα προηγουμένως. Τώρα... Ο ξένος όταν φεύγει ένα αγκάθι, χαρούμενος είναι. Πηγαίνετε τώρα εσείς να μιλήσετε, πηγαίνετε σε οποιοδήποτε νομό της Μακεδονίας. Πηγαίνετε. Σε οποιοδήποτε άνθρωπο έχει ψηφίσει οτιδήποτε κόμμα. Και πείτε του πώς αισθάνθηκες χτες, πώς αισθάνθηκες σήμερα. Τώρα το πρωί πέρανε στο γραφείο μου δική μου ψηφοφόροι. Τώρα εγώ, έτσι, κύριε Χατζηδάκη, θέλω να πω δεν ότι είναι ακροδεξιοί τέτοια πράγματα και λέγανε μέρα τροπή, πόσο χάλια αισθανόμαστε κτλ. Καλά, το καλλιεργείτε κι εσείς λίγο αυτό πέρα. Κοιτάξτε, εσείς που δεν έχετε και λίγη ευθύνη για το που έφτασε το μακεδονικό εδώ. Κοιτάξτε, η Νέα εγώ θυμάμαι Δημοκρατία, να σας πω κάτι. Εγώ θυμάμαι τώρα. Ας το πάμε λοιπόν έτσι. Εγώ νεαρός συντάκτης. Η Νέα Δημοκρατία ήταν συγκρατημένη. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε να κάνουμε με Έλληνες που μεγάλωσαν σε ελληνικά σχολεία, που έχουν εμποτιστεί με συγκεκριμένες ιδέες και έχετε μια κυβέρνηση που την ώρα που γίνεται αυτό το πράγμα και ο άλλος λέει Μακεδόνες, ο Πρωθυπουργός βγάζει σέλφι και μιλάει με αυτόν τον τρόπο που να σας κάνουν ουσιαστικά ορισμένες περιφρονώντας εθνικές ευαισθησίες. Να επιχειρήσουμε έτσι να κάνουμε, έτσι είναι. Εγώ θα επιχειρήσω ξανά να πω την κουβέντα σε δημοσιογραφικό επίπεδο, γιατί πολλές φορές ο Ηλίας από τη Νέα Σμύρνη μας λέει, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, στις δηλώσεις του είπε ότι δεν παράγει τα τελεσμένα αν δεν κυρωθεί από τη Βουλή, γιατί δεν ρωτάτε τον κύριο Χατζηδάκη, γιατί δεν απαντάτε, λέει, στον κύριο Χατζηδάκη, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Μπορώ να σας ρωτήσω 4-5 πράγματα με κάποιες λίγο έτσι συγκεκριμένες απαντήσεις. Το πρώτο, άρα δεν υπάρχει θέμα επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας εφόσον αυτή κυρωθεί. Υπάρχουν αυτά που σας είπα και με τον τρόπο που σας είπα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, όσο περνάμε
περνάνε οι μέρες και οι μήνες, δημιουργούνται ολοένα και περισσότερο τετελεσμένα και το θέμα γίνεται δύσκολο. Και γι' αυτό το λόγο ας ρωτήσει κάποιος τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο γιατί προχώρησαν προς αυτή την κατεύθυνση. Εκεί είναι το θέμα. Η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποίησε το μέγιστο όπλο που έχει στη διάθεσή της μια αντιπολίτευση, που είναι η πρόταση Μομφής. Καλά, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Υπάρχουν πολλά πράγματα σε μια δημοκρατία. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Είπατε ότι δεν είναι θέμα αν θα πάρετε στη Νέα Δημοκρατία τον Δημήτρη Καμένο. Τον θεωρείτε ακροδεξιό με όσα έχει πει? Εγώ δεν εκφράζομαι από τις απόψεις του κυρίου Δημήτρη Καμένο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα σας είπα, εμάς τι μας ενδιαφέρει? Εμάς μας ενδιαφέρει να πάρουμε τους ανθρώπους που είχαν εγκαταλείψει για τον ένα ή για τον άλλο λόγο τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να εγκαταλείψουμε εμείς τις θέσεις μας. Εξηγώντας ποιες είναι οι θέσεις μας, παρουσιάζοντας τη μελλοντική ατζέντα του κόμματός μας, δεν στεκόμαστε ούτε στον Α, ούτε στο Β, ούτε στο Γ, ούτε στο Δ βουλευτή. Στεκόμαστε στο άνοιγμα που κάνουμε στην ελληνική κοινωνία. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας έχει ένα μεγάλο πλήγμα, το οποίο να σας εξηγήσω και ποιο είναι. Μέχρι τώρα παρουσιαζότανε ότι είναι το λαϊκό παιδί που αφουγκράζεται τον κόσμο, μπορεί να έχει μερικές αυταπάτες, αλλά σκίζει τα πουκάμισά του, κάνει 17 ώρες διαπραγμάτευση κτλ. Σήμερα κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας έχει καταλάβει ότι ο Πρωθυπουργός είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα για να ικανοποιήσει τις αξιώσεις που του εγείρονται από τη μια και από την άλλη πλευρά για να παραμείνει στην εξουσία. Θα σας διακόψω, λοιπόν, γιατί πρέπει να κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις, κύριε Χατζηδάκη. Αυτό είναι μείζον θέμα για τους Έλληνες πολίτες. Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις, αν μας επιτρέπετε. Συμφωνείτε με την επίθεση του Αντώνη Σαμαρά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Έχω τοποθετηθεί γι' αυτό. Έχω πει, αν θέλετε, και τελείως προσωπικά σας μιλάω. Ο μεν πρόεδρος Δημοκρατίας σε μένα ήταν καθηγητής μου στη νομική και ο άνθρωπος που μου έδωσε τη συστατική επιστολή για να πάω να σπουδάσω έξω. Και ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός μου. Βεβαίως έχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ τους. Τοποθετήθηκε και η μια πλευρά και η άλλη. Εγώ, λόγω της διαδρομής μου και λόγω αυτής της σχέσεως, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Είναι και θεσμικό πάντως το θέμα. Εντάξει, αλλά είμαστε και άνθρωποι, ξέρετε. Μάλιστα. Ερώτημα. Ναι, αλλά είστε άνθρωπος, είστε και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, σας είπα λοιπόν ότι εγώ σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, λόγω της ειδικής σχέσης που έχω και με τον ένα και με τον άλλον, δικαίωμά μου είναι, τοποθετούμε έτσι όπως σας είπα. Ναι, προς Θεού δεν είναι. Αυτοπροσδιορισμός. Να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Χατζηδάκη. Αυτές είναι οι δικές μου αξίες, ξέρετε. Ναι. Δηλαδή, πάνω από τις συνεντεύξεις, βάζω τον εαυτό μου, την ανθρωπιά μου, την οικογένειά μου, τη διαδρομή μου. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Με το θέμα του κυρίου Κασαπίδη, τι θα κάνετε? Δηλαδή, ήταν βαριά η κουβέντα που είπε, φαντάζομαι. Προφανώς θα συζητήσει με τον κύριο Τσιάρα. Δεν ξέρω τι έγινε, γιατί ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και είχα ασχοληθεί με τα υπόλοιπα. Η δική μου τοποθέτηση ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, όχι προσωπικά, της Νέας Δημοκρατίας, ήταν ξεκάθαρη. Αλλά δεν άκουσα αντίστοιχη τοποθέτηση για την επίσης ακραία άποψη της κυρίας Γκαρά, απαράδεκτη άποψη ότι η Νέα Δημοκρατία συνδέεται στη διαδρομή της με ναζιστές κτλ. Εκεί έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και είπα και το επαναλαμβάνω και τώρα ότι αν πάει ο κύριος Κασαπίδης στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, πρέπει προφανώς να πάει και η κυρία Γκαρά. Αλλιώς, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ξαναλέω, αν πάει ο ένας, να πάει και ο άλλος. Δεν είναι καθαρά πράγματα και φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν είναι στη Βουλή, και το λέω εγώ, κύριε Χατζηδάκη, να σας πω. Θυμάστε. Στη Βουλή. Εγώ είπα, επειδή είχα ξαναθέσει το πρωί το θέμα της κυρίας Γκαρά, ότι είναι απαράδεκτο, ότι εν πάση περιπτώσει είχα πει στην αρχή, ας τελειώνουμε με τα δύο θέματα, διότι βεβαίως είναι πέρα από τη δική μου φιλοσοφία και η μία δήλωση και η άλλη. Δέχομαι ότι μπορεί να υπόθηκαν σε μια στιγμή ένταση. Αυτή τη στιγμή όμως ο ΣΥΡΙΖΑ το προχωρεί και λέει θα πάμε τον Κασαπίδη, λέω εγώ που είπα αυτό που σας είπα μόλις προηγουμένως, τότε αν πάτε τον Κασαπίδη θα πάτε και την Καρά. Αυτό λέω. Πάντως θέλω να σας θυμίσω, για να μην παραξηγηθώ με ορισμένους, ότι ήμουν από τους πρώτους που σας υπερασπίζει και όταν δεχτήκατε την επίθεση. Εσάς, τον κύριο Λοβέρδο, την κυρία Διαμαντοπούλου, με αποτέλεσμα πολλές φορές να πηγαίνω. Δεν θυμάστε. Στην αρχή των αγανακτισμένων. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με τον Κασαπίδη? Όχι, άλλο θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω, γιατί λέει ένας ακροατής, στέλνει μια γνώμη εδώ ότι σας τριμώχνουμε σε αυτό το θέμα. Δεν σας τριμώχνουμε, είναι αλήθεια αυτό.
Εντάξει, κοιτάξτε τώρα αυτό με τη βία. Και τώρα κοίταζα το Twitter μου, επειδή έχω διάφορες απόψεις για τα συγκεκριμένα θέματα. Βλέπω διαφόρους ευγενείς κυρίους και βγαίνουν και μου λένε, όπως μου λένε και όλους τους προηγούμενους μήνες, καλά σου κάνανε στο Σύνταγμα και σε βήρανε κτλ. Ας ξεφύγουμε από αυτά. Να κάνω όμως μια ερώτηση για αυτό. Νομίζω με μετριοπάθεια και ολοκληρώσουμε... στη Βουλή και προσπάθησα να κρατήσω. Να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Σε ένα σοβαρό επίπεδο, εννοώ στη Βουλή, και δεν έχω μετανιώσει γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, ας κάνουμε όλοι μια προσπάθεια τις απόψεις μας να τις διατυπώνουμε. Αυτή την επίθεση στην Βουλή που έγινε το Σάββατο το βράδυ και με βουλευτές της Χρυσής Αυγής, γιατί δεν την καταδικάσατε, αλήθεια? Μα καλά, δηλαδή, γιατί είμαστε υπέρ? Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Λέω όμως. Δηλαδή, τώρα μην προβοκάρετε μια συζήτηση. Εγώ καταδίκασα. Εδώ δεν βγάλατε ανακοίνωση. Αν ήταν ο Ρουβίκο, καταδίκασα 3-4 φορές ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τη Χρυσή Αυγή κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Η Νέα Δημοκρατία έστειλε τη Χρυσή Αυγή όταν ήταν ο Σαμαράς πρωθυπουργός στο δικαστήριο και η δίκη γίνεται λόγω των ενεργειών τότε που είχαν γίνει με Δένδια και Αθανασίου. Εμείς είμαστε κόμμα της κεντροδεξιάς, δημοκρατικό κόμμα το οποίο αποκατέστησε τη δημοκρατία. Έχουμε γίνει οι ίδιοι θύματα επιθέσεων από διάφορες πλευρές. Τι κουβεντιάζουμε τώρα? Και ποιος τα λέει αυτά? Ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν η πάνω και η κάτω πλατεία, ο ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε μαζί με τη Χρυσή Αυγή για να προκληθούν εκλογές το 2015. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσουν αυτά τα πολιτικά ανέκδοτα. Πείτε ό,τι θέλετε για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τώρα να βγάλουμε να ζηστεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πάει πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Χατζηδάκη. Να είστε καλά. Χαρά μας να συνομιλούμε μαζί σας.